Καλωσορίζουμε λοιπόν στο σημερινό Jazz Breeze τον μπασίστα, τον Μιχάλη Ευδαίμονα. Μιχάλη μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και θα μιλήσουμε για μουσική. Να σε πιάσω από την αρχή, γιατί από εκεί θέλω να σε γνωρίσουν και οι ακροατές, όσο σε ξέρω κι εγώ. Τι σε οδήγησε, ποια ήταν τα ερεθίσματα, οι αφορμές για να ασχοληθείς με τη μουσική και κυρίως για να ασχοληθείς με ένα τέτοιο μουσικό όργανο, όπως είναι τον μπάσο? Ως ακροατής μουσικής, από πολύ μικρός είχα συνηθίσει μέσα από την οικογένεια μου να ακούω μουσική και να ακούω πολλά είδη μουσικής. Και από μικρός έτσι είχα μία έκθεση στην κλασική μουσική και στην jazz, αλλά πάντως ακροατής. Και πολύ ροκ βέβαια εννοείται, όταν είσαι πιτσιρικάς με τις παρέες και τα λοιπά, τότε ακούγαμε πολύ ροκ. Οπότε η μουσική υπήρχε πάντοτε, ρε παιδάκι μου, ζωή μου, πολύ έντονα και κυρίως από οικογένεια και παρέες. Οι παρέες ήταν πολύ σημαντικό, οι φίλοι. Θυμάμαι, μαζευόμασταν και ακούγαμε το τάδε καινούριο δίσκο, ξέρω εγώ, κάποιο καλλιτέχνη ή κάτι που ανακαλύψαμε. Θυμάμαι με ένα φίλο μου, πιανίστα, τον Βαγγέλη τον Στεφανόπουλο, ο οποίος είναι εκπληκτικός πιανίστας. Καθόμασταν και ακούγαμε με τις ώρες, τώρα πιτσιρικά, 15 χρονών, 14, του Μουσόρσκι τις εικόνες από μία έκθεση, και ολόκληρο. Αλλά το μπάσο συγκεκριμένα ήρθε εντελώς τυχαία. Γιατί δεν είχα φανταστεί τον εαυτό μου θα έπαιζε κάποιο όργανο. Αλλά μιλώντας με την παρέα και τα λοιπά, κάποια στιγμή αποφασίσαμε τέλος πάντων και εμείς ως νεαροί ροκάδες να φτιάξουμε μία μπάντα. Οπότε είχαμε ένα ραντεβού στην πλατεία της Παναγίτσας και λέμε, ωραία λοιπόν, να στήσουμε το project. Και όλοι είχαν αποφασίσει τι όργανο θα παίξουμε. Εγώ δεν είχα αποφασίσει, είχα έρθει εντελώς απροετοίμαστος. Φαντάστηκα ότι θα έπαιζα τύμπανα. Και τους λέω, παιδιά, να παίξω τύμπανα. Ο καθένας είχε αποφασίσει, μου λένε, όχι, εσύ θα παίξεις μπάσο. Λέω, τι είναι αυτό, ακριβώς. Δεν είχα ιδέα. Τέλος πάντων, μαζευτήκαμε σε ένα σπίτι, μου δίνουν ένα μπάσο τετράχορδο, δεν θυμάμαι καν τη μάρκα. Μου δίνει και ένας κιθαρίας μία πένα, το πιάνω και το ερωτεύτηκα. Έτσι, τα γρήγορα, ας πούμε, και από τότε δεν το άφησα. Και οπότε είμαι κάπου από τα 15 μου, τα 14, κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ήταν εντελώς τυχαίο, και γιατί δεν σκόπευα να ασχοληθώ με τον μπάσο, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ όταν το πήρα στα χέρια και μου άρεσε τόσο πολύ η διαδικασία του να παίζω με άλλους. Όπου από τότε, ρε παιδί μου, αυτό έκανα. Έπαιζα με κόσμο. Οπότε παίζοντας, άρχισα όχι απλά να το ερωτεύω με το όργανο, απλά πλέον να μην μπορώ να κάνω χωρίς αυτό. Να μην μπορώ να κάνω αλλιώς. Και μετά κατάλαβα τις αξίες του. Μετά κατάλαβα, ας πούμε, τι φοβερό όργανο που είναι. Αλλά στην αρχή αυτό που με εξήταρε ήταν ότι παίζαμε άλλους και διασκευάζαμε κομμάτια ροκ και νιώθαμε φανταστικά σε μια πρόβα, ας πούμε, και κάναμε live σε σχολεία και σε καταλήψεις, ξέρω εγώ, τσιρικάδες. Κάτσε, γιατί θα με μπερδέψεις. Έχεις συνεργαστεί, ναι, με πολύ μεγάλους Έλληνες μουσικούς. Ναι. Μαρινέλα, Χατζή Θηβαίο, Μικρούτσικο. Ναι. Αυτό που θα λέγαμε ίσως pop, εντεχνή σκηνή, πάντως έξω από την jazz. Ναι. Έχει συνεργαστεί, ναι, όμως και με Αμύρη, Κασέτα, Πολίτη, με ξένους τζαζίστες. Τι δουλειά έχει ένας ροκάς, έτσι όπως δηλώνει στο Jazz Breeze? Και εν πάση περιπτώσει, από αυτά που έχεις κάνει, ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις συνεργασίες, από παιδί μέχρι τώρα ως επαγγελματίας, για σένα, ως μουσικός? Ναι, κοίταξε, για να πιάσει ένα όργανο ένας πιτσιρικάς, δεν θα το πιάσει ξέροντας ακριβώς τώρα τι θέλει να κάνει, αλλά θα το πιάσει για να μιμηθεί, ρε παιδί μου, κάποια πρότυπα. Δηλαδή, έπιασα όργανο επειδή έβλεπα, ξέρω εγώ, στο MTV τα πρώτα βίντεο κλιπ τότε με τις μπάντες που παίζανε και έλεγα, πω, τι ωραία φάση είναι αυτή, τι ωραία, και εγώ, θέλω κι εγώ. Και οπότε το αρχικό κίνητρο είναι εντελώς αθώο, ας πούμε, και όχι τόσο σοβαρό. Στην πορεία αρχίζει και αλλάζει το πράγμα. Και ιδίως όταν αποφασίζεις ότι θα το κάνεις βιοποριστικά, αρχίζεις και ανοίγεις πλέον τα γούστα σου κτλ. Και αρχίζεις και γίνεσαι ανοιχτός πλέον, όχι σε είδη μουσικής, αλλά γενικότερα στη μουσική σαν ολότητα. Δηλαδή, σαν ανεξάρτητα από κάθε είδος, το να είσαι μουσικός είναι ότι πρέπει να παίξεις και να υπηρετήσεις το συγκεκριμένο κομμάτι, το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, το συγκεκριμένο είδος. Το ότι έχω ιδιαίτερες προτιμήσεις και λατρεύω την jazz, ας πούμε, και τον αυτοσχεδιασμό, αυτό δεν ήταν εμπόδιο για να μην δουλέψω με ελληνικό έντεχνο.
Okay. Γιατί στο τέλος νότες είναι, αξίες είναι, ρυθμός είναι, καλή συμπεριφορά είναι, παίξιμο live. Το ίδιο πράγμα ισχύει για όλα τα είδη, απλά εννοείται όλα έχουν τις ιδιαιτερότητές τους και ας πούμε τα καλά και τα κακά τους, ας το πούμε έτσι. Okay. Αν είσαι μέσα τώρα στη μουσική, παίρνεις και τα καλά, παίρνεις και τα κακά και το ευχαριστιέσαι. Okay. Αλλιώς δεν μπορείς να επιβιώσεις, ας πούμε, μέσα σε αυτό το χώρο, έτσι, αν πραγματικά δεν λατρεύεις την κάθε νότα που παίζεις. Θέλεις, για να ευχαριστηθούμε και εμείς, να μας πας στο πρώτο σου κομμάτι, το πρώτο που μας έφερες, για να ακούσουμε λίγο Μιχάλη Ευδαίμονα. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι από το πρώτο προσωπικό μου project, τους Good Demons, και ο τίτλος είναι Yellow Ballet, είναι το κίτρινο μπαλέτο. Νομίζω είναι το πρώτο κομμάτι του δίσκου που υπάρχει μέσα. Βρίσκεται μόνο σε ψηφιακή μορφή. Θα τα πούμε και μετά, αλλά απλά αποφάσισα να τα κάνω όλα μόνος μου. Θα σου πω. Και παίζουν μέσα ο Βασίλης ο Καλιστρίδης τύμπανα και ο Βαγγέλης Παρασκευαίδης βιμπράφωνο. Και έχω διάφορους guest μέσα, κιθαρίστες. Το συγκεκριμένο κομμάτι, λοιπόν, έχει να κάνει με ένα όνειρο. Είδα ένα όνειρο τύπου Νταλή. Είδα στον ύπνο μου ότι είχα γράψει το κομμάτι πρώτα, αλλά είδα στον ύπνο μου ότι έπαιζε το κομμάτι και χόρευε ένα τεράστιο μπαλέτο, το οποίο ήταν όλοι με έντονο κίτρινο ρουχισμό. Οπότε γι' αυτό προέκυψε και ο τίτλος. Γέλο μπαλέ. Πάμε να ακούσουμε το κίτρινο μπαλέτο του Μιχάλη και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. I'm
Μιχάλη μου, γυρνώντας από το πολύ ωραίο κίτρινο μπαλέτο που είδες στο όνειρό σου και μας δημιούργησες και εμάς έτσι όνειρα, μουσικά όνειρα, θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι να συνθέτεις ενώ είσαι μπασίστας. Να παίζεις πλήκτρα, το καταλαβαίνω ως ακροατής, ή κάποιο άλλο όργανο που είναι ας πούμε σολιστικό. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Θα σου πω, την πάτησα όταν ήμουν μικρός. Γιατί παρακολουθούσα συνεντεύξεις και διάβαζα συνεντεύξεις από διάφορους μουσικούς που θαύμαζα και αστείευομαι εννοείται με τον Μπάτσα, αλλά διάβασα μια συνέντευξη του Γκάρι Γουίλις, όπου τον λατρεύω ακόμα και τώρα, ας πούμε, δηλαδή τον θεωρώ πολύ σημαντικό βασίστα, και είναι και στον χώρο της Fusion που ακούγα πολύ γενικότερα και μου αρέσει και τώρα μου αρέσει, και αυτή τη μουσική πάνω κάτω γράφω. Οπότε διάβασα μια συνέντευξη όπου έλεγε ότι τα γράφει όλα στον μπάσο. Και εντυπωσιάστηκα φοβερά από αυτό, διότι γράφει σοβαρά πολύπλοκα πράγματα ο Γκάρι Γουίλις, αλλά δεν έκατσε να μάθει άλλο όργανο. Δεν έκατσε να μάθει πλήκτρα, ας πούμε. Και εκτός από αυτό, ότι μπορείς να τα κάνεις όλα στον μπάσο, αρκεί να έχεις την όρεξη και τη φαντασία να φανταστείς πώς αυτό το πράγμα μπορεί να φύγει από τις μπάσες συχνότητες και να το παίξει μια κιθάρα, ας πούμε, ή τι θα κάνει το πιάνο κτλ. Εκτός από αυτό, ότι θέλει φαντασία τέλος πάντων. Υπάρχει τεχνολογία που βοηθάει. Δηλαδή, πηγαίνεις σε ένα πρόγραμμα όπως το Sibelius, ας πούμε, πηγαίνεις σε ένα πρόγραμμα και γράφεις παρτιτούρα, γράφεις νότες, ακούς MIDI samples, τα οποία παίζουν αυτό που έγραψες. Οπότε, ξαφνικά, η σύνθεση δεν είναι μόνο προτέρημα των πιανιστών. Εννοείται ότι ζηλεύω όλους τους πιανίστες για το πόσο εύκολα και πόσο ωραία γράφουν μουσική κτλ. Αλλά κατάφερα τέλος πάντων να βρω έναν τρόπο κυρίως με τον μπάσο και χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Τη διαθέσιμη τεχνολογία. Μάλιστα. Και κάνοντας όλα αυτά και ως μουσικός και ως συνθέτης, αλλά και ως session μουσικός, έχεις γυρίσει όλο το εξωτερικό. Θέλουμε κάποιες εμπειρίες σου από αυτές τις περιοδίες που έχεις κάνει να τις μοιραστείς μαζί μας. Είναι διαφορετικό το να πηγαίνεις στο εξωτερικό με Έλληνα καλλιτέχνη γνωστό, ας πούμε. Κυρίως με τη Μαρινέλα έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Δηλαδή, έχουμε πάει Αμερική, ξέρω, Κωνσταντινούπολη. Είναι διαφορετικό λοιπόν να πηγαίνεις με έναν Έλληνα καλλιτέχνη και να παίζεις σε ελληνικό κοινό. Και στο κοινό το οποίο είναι Έλληνες, περιμένουν να ακούσουν τη μουσική από τον τόπο τους. Και είναι διαφορετικό να πηγαίνεις με υλικό, ας πούμε, το οποίο δεν το έχει ακούσει και πολλοί κόσμος. Δεν είμαστε και τόσο διάσημοι, ας πούμε, και πας σε ξένους. Ξένους να παίξεις τη μουσική σου ή τη μουσική τέλος πάντων του ανθρώπου που έγραψε το project. Με τον Δημήτρη τον Πολίτη, ας πούμε, έχουμε ρίξει πολύ, πολύ ταξίδι. Με αυτόν γυρίσαμε πάρα πολύ. Η εμπειρία είναι, εμένα αυτό που με σόκαρε περισσότερο είναι ο κόσμος, είναι οι ακροατές, κυρίως στην Ευρώπη, κεντρική Ευρώπη. Διότι είναι πολύ εκπαιδευμένοι και είναι πολύ εκπαιδευμένοι ακροατές με την έννοια ότι παίζουμε στην Ιταλία, να σου πω ένα παράδειγμα, σε ένα θέατρο, σε ένα φανταστικό θεατράκι. Δεν φαντάζει τίποτα το τεράστιο, αλλά είμαστε στη Φλωρεντία, δηλαδή είναι όλα όμορφα εκεί. Οπότε και το θέατρο ήταν όμορφο. Είναι ο προβολέας πάνω μας, βγαίνουμε στη σκηνή, ήταν το πρώτο live, ήμασταν αγχωμένοι και δεν ακούμε κιχ από κάτω. Είναι τόσο ήσυχα, όπου νομίζω ότι δεν υπάρχει ψυχή και ότι απλά θα κάνουμε πρόβα. Τέλος πάντων, αρχίζουμε να παίζουμε. Κάνουμε όλοι, αυτοσυγκεντρωνόμαστε, παίζουμε το κομμάτι. Παίζουμε το πρώτο κομμάτι, τελειώνει τελευταία νότα και ξαφνικά ακούω μέσα χειροκρότημα. Νόμιζα ότι μπήκε γκολ εκείνη τη στιγμή. Και λέω, πού ήταν όλος αυτός ο κόσμος. Εκεί τρόμαξα, γιατί συνειδητοποίησα ότι έρχονται πραγματικά για να ακούσουν. Και σε άλλα μέρη, δηλαδή οπουδήποτε πηγαίναμε, ήταν ο κόσμος αμίλητος και σε παρακολουθούσε τα δάχτυλά σου. Παρακολουθούσε τις αναπνοές σου,
Είχε εμπειρία πολλά, έχουν δει τα πάντα εκεί έξω. Okay. Οπότε σου λέει, για να δούμε τι είναι αυτός, τι έχει να μας πει. Και αν δεν είσαι 100% εκεί πάνω να παραδώσεις το υλικό όπως πρέπει, θα πέσει παγωμάρα. Ευτυχώς δεν ζήσαμε παγωμάρα, ήμασταν προετοιμασμένοι καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ με τον Δημήτρη Πολίτη να πέσει παγωμάρα. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, μπορούν να συμβούν και στραβές, δηλαδή μπορεί κάτι να μην πάει καλά, αλλά ήμασταν όλοι πολύ δοσμένοι, ας πούμε, και πολύ συγκεντρωμένοι, οπότε θεωρώ ότι πήγε πάρα πολύ καλά και είχαμε καλές αντιδράσεις, αλλά με έκανε εντύπωση ότι μετά ερχόντουσαν, ξέρω εγώ, φοιτητές, νέοι άνθρωποι, από την Αγγλία, είχαμε γυρίσει όλη την Αγγλία, ξέρω, από τη Βενετία, στην Κροατία, είναι λίγο πιο Βαλκάνη αυτή τώρα. Εκεί πέρα είχε λίγο φασαρία από κάτω. Μετά τις πρώτες νότες ησυχάσανε. Okay. Ενώ στις άλλες πιο κεντρικά Ευρώπη είναι λίγο πιο κρύο αίμα, ας πούμε, Βέλγιο και τα λοιπά, Βρυξέλλες. Τέλος πάντων, είναι φοβερό ότι οι συζητήσεις με τους ανθρώπους, με τους απλούς ακροατές που ήρθαν να ακούσουν, σου εξηγούσαν και σου λέγανε τι είναι αυτό που κάνεις και πώς το εκλάβαν αυτοί. Και είχα πάθει σοκ, γιατί έλεγα αλήθεια το κατατόπιασες, δηλαδή ότι αυτό θέλαμε να κάνουμε. Και λένε, μα ναι, εμένα παρασφανές, ότι αυτό μου θυμίζει το τάδε, όπου ξαφνικά λέει ένα όνομα και συνειδητοποιούμε όλοι ότι, α ναι, αυτή ήταν η επιρροή. Τι ναι, έπιαζε την επιρροή. Της με τι ασχολείσαι. Θυμάμαι μια κοπελίτσα μου είχε πει, λέει, είμαι διακοσμήτρια πιάτων. Και λέω, τι είναι αυτό ακριβώς, εξήγησέ μου. Μου λέει, δουλεύω για σεφ και διακοσμώ τα πιάτα τους. Λέω, μάλιστα. Okay. Άρα λέω, μία διακοσμήτρια πιάτων στη Βενετία σε ένα μικρό μπαράκι έχει φουλ ακούσματα, ας πούμε, jazz, world jazz και αυτοσχεδιασμού και μπορεί να σε πιάσει και να σου πει πολύ ενδιαφέρον αυτό και κατάλαβα ότι το έκανες διότι μιμήθηκες το τάδε και οι επιρροές που έμεναν αυτοί κτλ. Και αυτό για μένα λοιπόν ήταν πολύ σοκαριστικό και πολύ, έτσι, μου άνοιξε πολύ τα μάτια και θέλω να παίζω μόνο έξω. Έλα, δώσ' μας ένα κομμάτι ακόμα. Παίξε και για μας λίγο, γιατί μας άνοιξε στην όρεξη. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε? Ωραία. Μια που είπαμε, ναι, αφού θέλω να παίζω έξω, Why Don't You, το επόμενο κομμάτι. Πολύ ωραία. Το ακούμε και επιστρέφουμε στις όμορφες ιστορίες σου.
Μιχάλη μου, μετά το εκπληκτικό σου κομμάτι, θέλω να μας πας λίγο στην ιστορία της ζωής σου ως δάσκαλος μουσικής. Τι κάνεις αυτή την εποχή, πού διδάσκεις, τι ακριβώς. Μουσικός και δάσκαλος από ανάγκη είναι μια άλλη στάση ζωής αυτή. Κοίτα, ξεκίνησα να διδάσκω, νομίζω από τότε που άρχισα να μαθαίνω. Δηλαδή πάντοτε έδειχνα σε φίλους και κολλητούς, εγώ κοίτα να σου δείξω τι έμαθα και τα λοιπά, και άρχισα να κάνω μαθήματα, γιατί μάθαινα και εγώ από τα μαθήματα. Δηλαδή έκανα μάθημα και το μάθαινα και εγώ καλύτερα. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο. Το άλλο είναι ότι μου αρέσουν τα μαθήματα. Δηλαδή, μου αρέσει να, ιδίως όταν έχω έναν άνθρωπο και τον ξεμπλοκάρω και ξαφνικά βλέπω ένα χαμόγελο ότι «Ω, το κατάλαβα!» Αυτό μου δίνει φοβερή ικανοποίηση. Επίσης, πολλές φορές είναι και πολύ ωραία εργασία βιοποριστική από την άποψη ότι άμα έχεις κουραστεί από τα πολλά live και τις περιοδίες, είσαι ήρεμος, δεν χρειάζεται να ταξιδεύεις συνέχεια, αν είσαι τέτοιος τύπος. Και το άλλο είναι ότι δουλεύω τα τελευταία, νομίζω, 8 χρόνια στα lab, σε πολλά οδεία, σε όλη την Αττική, και κάνω και ιδιαίτερα μέσω Skype και τα λοιπά από ανθρώπους από το εξωτερικό, από επαρχία και τα λοιπά. Είσαι όμως και συγγραφέας. Δηλαδή αυτό είναι μια άλλη διάσταση δική σου. Γράφεις βιβλία και μάλιστα τα εκδίδεις και μόνος σου, όπως μου είπες και για τις μουσικές σου βέβαια. Αυτό θα το ανοίξουμε σε μια άλλη κουβέντα από ό,τι φαίνεται σήμερα, δεν θα προλάβουμε. Μίλησέ μας όμως για το Μιχάλη Ευδαίμονα ως συγγραφέα. Ναι, κοίταξε, επειδή είμαι κυρίως αυτοδίδακτος, και όταν λέω κυρίως αυτοδίδακτος, δηλαδή έκανα μάθημα ένα χρόνο με τον Κιουρτζόγλου, λίγους μήνες με τον Γιώργο τον Φακανά και άλλους λίγους μήνες με τον Σωτήρη τον Παπαδέα. Αυτά ήταν τα μαθήματα που έκανα. Όλα τα άλλα το πάλεψα μόνος μου, οπότε κράταγα σημειώσεις. Και επειδή το έψαξα πολύ σε ό,τι αφορά το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος του μουσικού, αποκτάς δεξιότητες μέσω γνωσιακής ψυχολογίας, μέσω θεωριών διαφόρων κτλ., οι σημειώσεις καταλήξανε σε μια οργανωμένη ύλη, την οποία μπόρεσα, ας πούμε, να την φτιάξω σε ένα βιβλίο, να την εκδώσω ψηφιακά μόνος μου από το site μου, michaeldemon.com, έκανα και διαφήμιση. Και μετά έγραψα το πρώτο, μετά προέκυψε το δεύτερο, το οποίο είναι η συνέχεια, το sequel, okay, το οποίο ασχολείται περισσότερο πιο βαθιά ζητήματα αρμονίας κτλ. Και ετοιμάζω και ένα τρίτο τώρα, το οποίο δεν ξέρω πότε θα το καταφέρω να είναι έτοιμο, το οποίο θα αφορά την ανάλυση κλασικών κομματιών και μεταφορά τους πάνω στο ηλεκτρικό μπάσο. Πολύ ωραία. Τα βιβλία σου τα βρίσκουμε στο site σου για όσους ενδιαφέρονται και θα ενδιαφέρονται πάρα πολύ, πιστεύω. Νέοι δαίμονες, καλοί δαίμονες, δισκογραφικά, και πήγαινε μας στο τι ετοιμάζεις και τι μελλοντικά σχέδια κάνεις. Λοιπόν, τα κύρια πλάνα είναι να ολοκληρωθεί και ο δεύτερος δίσκος των Good Demons, σιγά σιγά. Και το άλλο το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ένα project με τον Γιώργο τον Γκόλια, τον drummer, και τον Γιάννη Παπαδόπουλο τον κιθαρίστα, οι οποίοι κάνουν μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Ασχολούνται με άλλο είδος μουσικής και όχι με την jazz. Ο Γκόλιας είναι μέγας death metal, extreme death metal drummer, ο οποίος έχουμε βαλθεί να παίξουμε παρέα fusion. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος δουλεύει με τον Scott Stapp στην Αμερική, με τον τραγουδιστή των Creed, δεν ξέρω αν θυμάσαι από 90's κτλ. Η οποία είναι εκπληκτική μουσική, αλλά είναι και καλοί αυτοσχεδιαστές. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι έχουμε στήσει ένα project Progressive Rock Pavla Fusion. Δηλαδή έχει πολλά γραμμένα μέρη, αλλά έχει και πολύ αυτοσχεδιασμό, το οποίο προβλέπεται να φύγει έξω, το οποίο βέβαια καταλαβαίνεις ότι είχε προετοιμαστεί να φύγει έξω πολύ νωρίτερα, αλλά λόγω κορονοϊού θα μαζέψαμε. Τέλος πάντων, ολοκληρώνουμε το δίσκο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δίσκο μας και ευελπιστώ θα πάει πολύ καλά αυτό. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και φοβερή παρέα τα παιδιά. Δώσ' μας ένα κομμάτι, έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή σου παρουσία στο Jazz Breeze. Το τελευταίο κομμάτι λέγεται Terror TV και το είχα γράψει το 2014. Και νομίζω θα είναι για πάντα έτσι, επίκαιρο, δυστυχώς. Okay. Και παίζει μέσα ο πολύ καλός κιθαρίστας, ο Θοδωρής ο Κότσιφας. Είναι από το πρώτο δίσκο των Good Demons και είναι σε πιο jazz
swing, τέλος πάντων, δρόμους, παρά τόσο fusion, ας πούμε. Γι' αυτό και το έβαλα μέσα στην επιλογή. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα στο Jazz Breeze. Ευελπιστώ ότι θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά πολύ σύντομα. Εύχομαι το καλύτερο στα καινούργια σου project. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με το καινούργιο εγχείρημα και πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Και πραγματικά εύχομαι να καταφέρουμε μέσα από όλο αυτό έτσι να ακούει ο κόσμος, να έχει και μια εναλλακτική μουσική να ακούει, γιατί μας λείπει. Αυτό λείπει πολύ. Το εναλλακτικό ραδιόφωνο και οι εναλλακτικές εκπομπές και γενικότερα η φωνή αυτή των καλλιτεχνών, οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν κάπως λίγο βαθύτερα ζητήματα για τη ζωή. Okay. Οπότε εύχομαι να προσελκύσει κόσμο αυτό, γιατί κάνει καλό σε όλους, νομίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον δαίμονα της τηλεόρασης, το Terror TV, και να καληνυχτήσουμε σιγά σιγά το Μιχάλη.